Για πες μας λίγο τελικά, πώς διάλεξαν εσένα? Πόσες κοπέλες πέρασαν από κάστινγκ για αυτόν τον ρόλο? Δεν γνωρίζω, αλλά από ότι, δεν γνωρίζω αριθμό, αλλά ξέρω ότι ψάχνανε και στην Ευρώπη και στην Αγγλία και στην Αμερική και απλά έτυχε. Δεν ξέρω, γιατί. Ίσως με λυπηθήκανε και λίγο, γιατί την ημέρα που ήταν η οντισιόν, επειδή θέλανε ένα φόρεμα που να δείχνει τη φιγούρα, εγώ είχα βάλει τα πάντα, κορσέδες, φορέματα, και είχα πάει κάπως έτσι. Και κάναμε το casting και μου λέει η Ντέμπι Μακουίλιαμς, είσαι καλά? Λέω, ναι, αλλά μπορούμε να τελειώνουμε γιατί δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και μου λέει, οκ, οπότε νομίζω ο Μέντες με λυπήθηκε και μου έδωσε το ρόλο. Όχι. Επειδή πολλοί κόσμος αναρωτιέται, το είπες, καλά έκανες και το είπες έτσι, αλλά η ερώτηση είναι πώς έφτασες να είσαι υπόψη αυτών των ανθρώπων για αυτό το έστω και μικρό ρόλο. Είχα περάσει για οντισιόν για το ρόλο της Severin, που είναι ο ρόλος που κάνει η Bernice Malou, η οποία είναι εξαιρετική. Καλύτερα. Ναι, δεν το συζητώ. Και είχα φτάσει πολύ κοντά στις τελευταίες, από ό,τι γνωρίζω. Και μου είχαν πει τότε ότι υπάρχει ένας άλλος ρόλος για αργότερα, για τον οποίο θα μπορούσα να με ξαναδούνε, τέλος πάντων. Και μετά περάσαν 8 μήνες, δεν πήρα το ρόλο της Severin. 8 μήνες έκανα τη ζωή μου και ξαφνικά με πήραν μια Παρασκευή, έκανα το casting και τη Δευτέρα με πήρανε, την Τρίτη, ναι, κάπως έτσι. Πολύ ωραία. Μου έχεις πει πολύ χιουμοριστικά για το μικρό σου ρόλο, που είναι ένα λίγο μυστηριώδες πέρασμα μέσα στην ταινία, που δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Κάπως ανήγγειλες τον εαυτό σου στην ελληνική πρεμιέρα. Ναι, απλά νομίζω ότι γενικότερα, επειδή η Ελλάδα σαν νοοτροπία, ας πούμε, πάντα θα βγούμε να πούμε κάτι αρνητικό, ακόμα κι αν το σύνολο είναι θετικό. Δηλαδή θα πούνε, εντάξει, και τι κάνει, ένα πολύ μικρό ρόλο, που είναι αυτό που υποστηρίζω κι εγώ, όσο περήφανη κι αν είμαι. Και απλά στην πρεμιέρα, για να αποφύγω οποιοδήποτε άβολο comment, λέω, καλησπέρα σας, έχετε μπροστά σας το ένα λεπτό της ταινίας, το οποίο είναι κάπου τόσο, εντάξει, δεν βλέπω την ταινία κι είμαι έτσι να δω πόση ώρα παίζω, βλέπω το σύνολο, είναι ένα-ενάμιση λεπτό ουσιαστικά. Είμαι η ορωμένη του Bond, έχω μια σκηνή σεξ με τον Daniel Craig. Είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί σε ταινία Bond. Μου έτσι το πήγε εκείνη, γιατί χθες είχαμε αυτή την κουβέντα, διαβάζοντας τη συνέντευξή σου. Και του λέω, βρε Θοδωρή, πες μου, είσαι ο μόνος εδώ από όλους μας. Προχτές την κάναμε αυτή την κουβέντα. Την Πέμπτη, πριν ξεκινήσει την ταινία, και του λέω, πες μας, σε παρακαλώ. Εν πάση περιπτώσει, τι κάνουνε δηλαδή. Μου λέει φωτογραφία που βλέπεις. Ναι, μα εγώ τη βλέπω ότι μένει σε ένα κρεβάτι δίπλα. Όχι, μου λέει, εδώ είναι αυτό που βλέπεις. Αλλά αμέσως μετά μου λέει, είναι όρθιοι στον τοίχο. Είναι όρθιοι και στον τοίχο. Ναι, στον τοίχο, αφού ήταν πριν στο κρεβάτι. Κατευθυνόμενοι στον τοίχο μαζί. Ναι, ουσιαστικά είναι η σκηνή που καταλαβαίνεις ότι ο Bond ζει. Λες και δεν το ξέρεις. Ότι πας να δεις Bond και πεθαίνεις στα 5 λεπτά. Αλλά. Το ελπίζεις, αλλά εκεί το βλέπεις κιόλας.